Λοιπόν, φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, παραμένουμε εδώ στο γήπεδο του Ημιτού και στην προπόνηση του Θρίαμβου Αθηνών. Ο Θρίαμβος που ξεκινάει το πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο με τον Άφοβο. Λοιπόν, μαζί μας ένα ακόμα νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Γιώργος Οπέτσας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Να ευχηθώ καταρχήν υγεία, καλή αρχή στα όλα τα πρωταθλήματα Α, Β, Γ, Ε και στα επαγγελματικά. Υπομονή στους ανθρώπους, γι' αυτό περνάμε με το COVID-19. Γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια εδώ στο Θρίαμβο Αθηνών. Το κατάλαβα από τη στιγμή που με προσέγγισαν οι άνθρωποι έτσι ώστε να έρθω εδώ στην ομάδα. Κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό χτίζεται. Έπεσα στον Πενέλο και σε Ριανή την προηγούμενη χρονιά. Να ευχαριστήσω από εκεί τον κύριο Χατζηλιά, τον Νίκο, τον πρόεδρο, διότι μου έδωσε σχετικά εύκολα το δελτίο με το που το ζήτησα ο άνθρωπος μου, το έδωσε και πήρα τη μεταγραφή για εδώ. Θα ακουστεί λίγο κλισέ αυτό που θα πω, αλλά εδώ είμαστε μια οικογένεια. Κατευθείαν δηλαδή, πραγματικά το κλίμα είναι εξαιρετικό και το βλέπουν και η διοίκηση αυτό και το αναγνωρίζει, γιατί μας είπαν ότι τέτοιο κλίμα έχουν καιρό να δουν στην ομάδα. Αλλά βήμα-βήμα. Πρώτη αγωνιστική με τον Άφοβο την Κυριακή. Κάθε αρχή και δύσκολη. Έχει συμπαίκτη και πάλι τον Γιώργο Κάρκο. Τον Γιώργο Κάρκο, που είναι και ξαδερφός μου. Είμαστε πρώτα ξαδέρφια, είμαστε συγγενείς. Εγώ τον παρότρινα ουσιαστικά να έρθει στην ομάδα. Ο Γιώργος είναι πολύ σημαντικός για μας. Γιατί είναι καταρχήν έμπειρος. Ξέρει την κατηγορία καλά, παίζει τόσα χρόνια. Είχε πάρα πολλές συμμετοχές πέρσι και σε βασική εντεκάδα με τον Πανιόνιο Ξαριανής, οπότε θα βοηθήσει πολύ. Γενικά έχουμε πολύ καλούς παίκτες στην ομάδα. Από την άμυνα, τα στόπερ μας, μέχρι το κέντρο και η επιθετική μας γραμμή, νομίζω θα ανταπεξέλθει άψογα στο γάμα τοπικό. Και όλοι ευελπιστούμε, προφανώς θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Θα πάμε για την άνοδο και κατά κύριο λόγο το πρωτάθλημα. Πώς είναι και ο coach ο Κώστας ο Γεωργίου? Λοιπόν, ο coach έχει κάτι το οποίο αρέσει σε όλους. Είναι εκεί που πρέπει, αυστηρός, και στα σημεία που χρειάζεται είναι χαλαρός, οπότε σε όλους μας φτιάχνει την ψυχολογία όπως πρέπει να είναι κάθε ποδοσφαιριστής και ενδιαφέρεται για όλους. Πολύ σημαντικό για όλους τους ποδοσφαιριστές, όλοι τον νιώθουμε δίπλα μας. Μιλάει με τον καθένα μας ξεχωριστά πάρα πολύ, είτε έχει να κάνει με αγωνιστικά θέματα είτε εξαγωνιστικά θέματα. Βοηθάει τους μικρούς πάρα πολύ. Και εμείς, σαν πιο έμπειροι, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους μικρούς, γιατί έχουμε αρκετούς μικρούς στην ομάδα. Είμαστε πολύ νεανική ομάδα. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος είναι ο Γιώργος ο Κάρκος, 34, και ο Μάρκος ο Παλαμάρης, 33. Αμέσως μετά, σε χρονολογία, πάμε. Ο μεγαλύτερος είναι γεννημένος το 93 και 26 ονών. Είμαστε πολύ νεανική ομάδα. Ωραία. Ο Θρίαμβος, ένα ιστορικό σωματείο. Ξεκάθαρο στόχος θα είναι η άνοδος στη Β' κατηγορία. Πάντα. Ο Θρίαμβος είναι, όπως το είπατε, ιστορικό σωματείο. Πάλι ακούγεται κλεισέ αυτό που θα πω, αλλά δεν είναι και αυτή την κατηγορία ο Θρίαμβος. Και όλοι αισιοδοξούμε ότι θα καταφέρουμε φέτος, έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, έχω περάσει από αρκετές ομάδες, νομίζω θα καταφέρουμε κάτι ευχάριστο για όλους, καλά πράγματα δηλαδή. Νομίζω πως θα καταφέρουμε την άνοδο. Είδες τον όμιλο, ο Θρίαμβος κληρώθηκε στον τρίτο όμιλο, δεν ξέρω ποιες άλλες ομάδες υπολογίζεις. Λοιπόν, θα μιλήσω σαν Γιώργος και έτσι όπως. Από ό,τι ξέρω εγώ που συζητάμε όλοι ποδοσφαιρικά γύρω-γύρω από την κλήρωση. Το Ήλιον γνωρίζω ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά. Ο Άφοβος που παίζουμε την Κυριακή γνωρίζω ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά. Το Θησίο είναι πάντα μια ομάδα η οποία σχεδόν κάθε χρόνο βγαίνει στη μέση και άντε λίγο προς τα κάτω. Οπότε είναι γάμα τοπικό δηλαδή. Όλα τα παιχνίδια μεταξύ τους, κουτσά στραβά θα είναι στο γκολ, άντε διαφορά δύο γκολ, λίγα θα είναι τα παιχνίδια που θα ξεφύγει το σκορ. Γενικά, θεωρώ ότι είχαμε καλή κλήρωση, ότι είναι βατές οι ομάδες. Δεν γνωρίζω πάρα πολλές ομάδες, αλλά αυτές τις τρεις ομάδες που σας είπα ξεχωρίζω. Ωραία. Γιώργο, η καλύτερη σου στιγμή μέχρι τώρα σε ποια ομάδα ήταν? Η καλύτερη μου στιγμή μέχρι τώρα ήταν στη Διάνα Ηλιούπολης, χρονική περίοδο 2014-2015, είχαμε πάρει την άνοδο από το Β' στο Α' τοπικό με προπονητή τον κύριο Χατζηράπτη. Ναι, νομίζω ότι ήταν ως τώρα κάτι το οποίο με έχει σημαδέψει και το σκέφτομαι συχνά πυκνά.
ποια ομάδα από όσες έχεις αγωνιστεί έχεις αγαπήσει περισσότερο. Δηλαδή, όχι στο θρίαμβο που είσαι τώρα, από αυτές που έχεις αγωνιστεί μέχρι το Πανιόνιο Κεσαρινής που ήσουν τελευταία. Η Διάνα Ηλίουπολης. Την έχω στην καρδιά μου, γιατί η Διάνα εκεί μεγάλωσα, εκεί ανδρώθηκα ποδοσφαιρικά, εκεί έχω βάλει τα περισσότερα γκολ που έχω βάλει ως τώρα σε αυτή την καριέρα, μικρή καριέρα που κάνω. Θα πω τη Διάνα, αν και έπαιζα στην Ηλιούπολη πιο πριν, από πολύ μικρούλη είχα πάει στην Ηλιούπολη, από στα 15 μου αποφάσισα να πάω στη Διάνα και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Είναι πραγματικά, έχει πολλούς καλούς ανθρώπους η Διάνα και είναι ένα γενικά πολύ οργανωμένο σωματείο. Ένα σωματείο το οποίο σε αφήνει να αγωνιστείς σε, εγώ θα πω, επαγγελματικά πλαίσια. Είναι εξαιρετικό το κλίμα. Και το γκολ που ακόμα το θυμάσαι, ένα γκολ που έχεις πετύχει. Ναι. Ήταν σε ένα παιχνίδι εκείνης της χρονιάς όπου ανεβήκαμε με τον Επαντελικό. Είχα βάλει το 4-3 στο 89 και όλοι οι παίχτες είχαμε γίνει μια γροθιά. Δηλαδή μου είχε μείνει χαραγμένη αυτή η μνήμη. Και τι υπόσχεται ο Γιώργος Οπέτσας στους φιλάθλους του θρίαμβου, τι να περιμένουν από εσένα και από την ομάδα στο καινούριο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας. Αρκετά γκολ. Υποθέτω, επιθετικός είμαι, το χρειάζομαι τον γκολ, το θέλω τον γκολ. Ως τώρα είμαι πρώτος χώρας στα φιλικά τουλάχιστον της ομάδας. Θα προσπαθήσω να το συνεχίσω αυτό, θέλω να δώσω στην ομάδα μου πολλά γκολ. Υπόσχομαι στους φιλάθλους της ομάδας ότι όλοι μας θα δώσουμε το 100%. Όλα τα παιδιά θα προσπαθήσουν. Το κλίμα είναι εξαιρετικό, ξαναλέω. Και δεν ξέρω, είμαι πολύ σίγουρος ότι στο τέλος της χρονιάς θα είμαστε αυτοί που θα γελάσουμε και θα πω θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Ωραία. Εγώ να ευχηθώ καλή σεζόν με υγεία, να επιτευχθεί ο στόχος της ομάδας και προσωπικά να βγεις ο πρώτος σκόρερ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.